μιλούνε για πογκρόμ απολύσεων. Μιλούμε για τον διορισμό, μιλούνε για τον διορισμό των δικών τους παιδιών. Με ποια αξιοκρατία? Μιλούνε για την κατάργηση του ΑΣΕΠ, ενός οργάνου που εμπέδωσε την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο δημόσιο. Θα πάμε πίσω δεκάδες χρόνια, θα πάμε πίσω να διχάσουμε τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν ήδη τόσο οι κοινοτικοί νόμοι, όσο και τα προεδρικά διατάγματα που ορίζουν τις προϋποθέσεις για την μονιμοποίηση υπαλλήλων με διαδοχικές προσλήψεις, τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου. Ο πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Αυτό που είναι μια κατάκτηση για την κατάργηση του πελατειακού κράτους, θα το καταργήσουμε τώρα? Μα είναι ντροπή αυτό. Και γιατί το κάνει? Το κάνει προφανώς γιατί θέλει να προσλάβει αυτό που λέει τα δικά της παιδιά. Και δεν το λέω εγώ. Το είπαν ήδη οι βουλευτές της. Χτες, προχτές. Ότι καιρός είναι να μπουν τα δικά μας παιδιά στις δημόσιες θέσεις. Μα δεν είναι καιρός. Καιρός είναι να υπάρχει παντού αξιοκρατία. Θα φύγουν την επόμενη των εκλογών οι εμπειρογνώμενοι σύμβουλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, τόνισε σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Α η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Λέσει τις ατυχείς δηλώσεις της για τον κλάδο, οι οποίες πιστεύουμε ότι αποτελούν προϊόν ελλιπούς πληροφόρησης της υποψήφιας βουλευτού. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα που προκαλεί σκληρές κόντρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορούμαστε ότι υπάρχει νεότερη αναφορά του Γιώργου Παπανδρέου στην υπόθεση. Ο Γιώργος Παπανδρέου, Μαρία, επανήλθε στο θέμα αυτό κατά την ομιλία του στα Γιάννα και όπως λένε οι συνεργάτες του, επανέρχεται και θα επιμείνει στο θέμα αυτό όλες τις επόμενες ημέρες, καθώς συνδέει τις δηλώσεις του κ. Πολύδρα με τις δηλώσεις και άλλων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και της κ. Φραγκούλη και της κ. Μπενάκη και του κ. Νικολόπουλου. Γενικά θεωρούν ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν προέκυψε τυχαία. Να ακούσουμε όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κ. Παπανδρέου στα Γιάννα και τη συγκεκριμένη αναφορά του στο θέμα της δημόσιας διοίκησης και των δηλώσεων Πολύδωρα. Και στα μάτια του πολίτη το φόβο και την ανασφάλεια για το μέλλον, για μια επιστροφή πιθανή, μια πιθανή επιστροφή της δεξιάς. Δεν θα έρθει, δεν θα έρθει. 7 Μαρτίου θα είναι μεγάλη νίκη. Δεν θα έρθει, διότι είναι μια δεξιά που δεν έχει αλλάξει. Είναι μια δεξιά που δεν ανέδειξε νέα στελέχη. Είναι μια δεξιά που δεν έφερε ούτε μία νέα ιδέα στην πολιτική σκηνή. Είναι μια δεξιά όπου συμβιώνουν το συντηρητικό με το ακροδεξιό. Είναι η δεξιά που ως όραμα έχει να βάλει, να πάρει την εξουσία και να βάλει τα δικά της παιδιά εκεί. Και αντί να ενώσει την Ελλάδα μπροστά στα μεγάλα νέα διλήμματα, τις νέες ευκαιρίες, τις νέες προσπάθειες που πρέπει όλοι μας να κάνουμε, θέλει να έρθει να διχάσει τον πολίτη σε αριστερό και δεξιό. Εμείς η Δημοκρατική Παράταξη, εμείς η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, ερχόμαστε να ενώσουμε τον ελληνικό λαό πάνω σε αρχές, πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, πάνω στις αρχές της αξιοκρατίας, πάνω στις αρχές της συμμετοχής, πάνω στις αρχές της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα ολοήμερα γυμνάσια σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και δυνατοί. Είναι όλες οι γενιές εδώ στον ομό
το δημοκρατικό. Είμαστε εδώ, η γενιά της αντίστασης, η γενιά του 114. Τους ευχαριστούμε για τους αγώνες τους, τους αγώνες που κάνανε για τη δημοκρατία, τους αγώνες που κάνανε με το γέρο της δημοκρατίας, τον Γεώργιο Παπανδρέου. Με επίσκεψη στην ΣΑΜΟ ολοκλήρωση Σίμητης, ο Πρωθυπουργός αναγήθηκε στην νεαπτέρυγα του αεροδρομίου στο νησί. Στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο, ενημερώθηκε για τη μονάδα τεχνητού νεφρού που έχει γίνει. Επισκέφθηκε και το Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης για... Ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σίμητης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί σημεία του νησιού όπου πραγματοποιούνται έργα ανάπλασης, αλλά και να ενημερωθεί από τους κατοίκους για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πρώτος του σταθμός είναι νέες πτέρυγες του αεροδρομίου του νησιού. Σας θυμάμαι όταν το ελληνικό υπήρχε το ελληνικό, η αφήξη ήταν σε αυτό το επίπεδο. Και... πολύ χειρότερος. Πολύ χειρότερος. Αυτό εδώ είναι... ούτε στενά και ούτε τόσο μεγάλη ταινιόδρομη. Ασφαλώς. Ούτε θέσεις να καθίσεις. Βλέπετε, είναι κάτι το αρχοντικό. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι το στολίδι του Αιγαίου. Αμέσως μετά, ο κ. Σίμητης βρέθηκε στο Νεόβνητο συγκρότημα του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο στεγάζονται το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Κέντρο Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες και το Ειδικό Σχολείο ΣΑΜΟ. Καλά είσαστε! Ο κ. Σίμητης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εργαστήριο, όπου τα παιδιά κατασκευάζουν διάφορα γλυκίσματα και δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να δοκιμάσει ένα από αυτά. Να δοκιμάσουμε ένα δοκιμαστήριο. Πολύ μεγάλο. Μια ακόμη έκπληξη περίμενε τον Πρωθυπουργό όταν τα παιδιά μετά από ένα τραγούδι που το αφιέρωσαν του χάρισαν αντικείμενα που κατασκεύασαν με βασικό θέμα την Ολυμπιάδα. Για να αναπτύξουμε και εμείς στην Ελλάδα, να τη βοηθήσουμε για ψηλότερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας τα χαρίζουν τα παιδιά με όλη τους την αγάπη. Μετά από μια σφιχτή αγκαλιά με τα παιδιά, ο Κώστας Σίμητης επισκέφθηκε το εμπορικό λιμάνι του Μαλαγαρίου, επιθεωρώντας τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τελευταίος του σταθμός είναι η νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Πού πήγαιναν οι παλιά, έπρεπε να εκτός ΣΑΜΟ. Δηλαδή αυτό τους άλλαξε τη ζωή εδώ στο νησί. Η περιοδία του κύριου Σίμητη στη ΣΑΜΟ ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα. Λοιπόν. Διότι καθημερινά μας το θυμίζουνε με τις πράξεις τους, με τις δηλώσεις τους, με τις ανακοινώσεις τους, με το φανατισμό τους, με τα φυλάδια τους. Οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού είναι αδιαπραγμάτευτες. Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Διότι ξέρουμε εμείς και ξέρουν ακόμα και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ότι η συντηρητική παράταξη δεν μπορεί να υλοποιήσει ούτε καν τις υποσχέσεις της. Ότι η συντηρητική παράταξη θα φέρει πειραματισμούς, θα φέρει μια κρίση στην οικονομία και στην κοινωνία. Πόλη, πόλη, χωριό, χωριό. Θα κάνουμε σε αυτές τις τρεις μέρες να κάνουμε τη νίκη, μια μεγάλη νίκη της μεγάλης... Ο κόσμος περνάει μπροστά από την κάμερα. Λοιπόν, όσον αφορά...